Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιώργος Μελιγκόνης και βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Είναι 5η 11 Μαρτίου και θα ξεκινήσουμε με το μέτωπο του κορονοϊού. Ομολογία αποτυχίας των μέτρων αποτελούν οι δηλώσεις Κοτανίδου για την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων. Όλα αυτά την ώρα που η κυβέρνηση παραδέχεται πλέον ότι ο ιός κολλάει και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Την ίδια στιγμή ξεπέρασαν τους 500 οι διασωληνωμένοι, καθώς ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 506 ασθενείς στις εντατικές. 2.570 είναι τα νέα κρούσματα, ενώ 51 συμπολίτες μας έχασαν τη μάχη για τη ζωή. 1.282 μολύνσεις εντοπίστηκαν στην Αττική, 229 στη Θεσσαλονίκη και 131 στην Αχαΐα. Την ίδια ώρα πράσινο φως έδωσαν οι Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές στο εμβόλιο της Johnson & Johnson. Πάμε τώρα να δούμε τι είπε για τη λειτουργία της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων η κυρία Κοτανίδου. Η Επιτροπή, ενώ στην αρχή είχαμε πάρει το σωστό δρόμο, όπως λέω εγώ, κάπου στη μέση χάσαμε αυτό το σωστό δρόμο και τώρα δεν μπορούμε να ξαναβρούμε το βηματισμό μας. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικές θα είναι αυτές οι προσπάθειες, όμως η εντύπωσή μου είναι ότι όλοι έχουμε κουραστεί. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι πολύ ωραίες, με πάρα πολλές συζητήσεις, με πάρα πολλά θέματα τα οποία έρχονται στην Επιτροπή και ενδεχομένως αυτό να μας οδηγεί τις περισσότερες φορές σε κάποιες λάθος αποφάσεις και δυστυχώς στη λάθος μεταφορά αυτών των αποφάσεων. Τώρα, συνδεόμαστε απευθείας με τον καθηγητή πνευμονολογίας, πρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και πνευμονολόγο στο νοσοκομείο Αττικών, τον κύριο Στέλιο Λουκίδη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εγώ που είστε μαζί μας, ειδικά σε μια συγκυρία που όλοι εκεί στο Αττικό δίνετε μια πολύ πολύ δύσκολη μάχη. Να ξεκινήσουμε από το πόσο ωριακή είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο σας, κύριε Λουκίδη. Νομίζω ότι όλα τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια θέση μάχης. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο το Αττικό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας και γι' αυτό και κάθε μέρα υπάρχει προσαρμογή ανάλογα με το πρόβλημα που υπάρχει στα περιστατικά και στην ζήτηση κρεβατιών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τις τελευταίες 15 μέρες η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι εισαγωγές είναι στο μεγαλύτερο βαθμό που υπήρχαν τουλάχιστον στην Αττική από την αρχή της πανδημίας. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια πίεση στο σύστημα υγείας και μια γενικά δύσκολη διαχείριση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαχείριση, δεν υπάρχει προσαρμογή στις καινούργιες συνθήκες. Ναι. Και όλοι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, γιατί για μας αυτό που είναι το στίχημα το μεγάλο είναι να κερδίσουμε αυτό το στίχημα και να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα, κύριε Λουκίδη, είναι νομίζω ηλίου φαϊνότερον ότι όλη η κοινωνία έχει κουραστεί. Έχει αρχίσει και μεγεθύνεται και η δυσπιστία, η εμπιστοσύνη των πολιτών μάλλον, σχετικά με το εάν τα μέτρα που λαμβάνονται είναι σωστά και επίσης αν είναι αποδοτικά. Όλο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια πραγματικότητα που δείχνει ότι είναι εξαιρετικά αργή η αντιμετώπιση της πανδημίας. Βρισκόμαστε στο lockdown του lockdown εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες, έχει χαθεί πλέον το μέτρημα και παρόλα αυτά οι ειδικοί μας λέτε ότι δεν έχουμε φτάσει καν στην κορύφωση, ότι μπορεί να δούμε αύξηση κρουσμάτων και διασωληνωμένων ακόμη και μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας. Τι φταίει τελικά? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε κλινικοί. Είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι δεχόμαστε την πίεση των περιστατικών, ναι, και νοσηλεύουμε. Δεν παίρνουμε αποφάσεις. Εμείς απλώς δίνουμε τις ενδείξεις. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρωτόγνωρη αύξηση των περιστατικών, mm-hmm, που πιθανά οφείλεται ή στην πολύ μεγάλη χαλάρωση των μέτρων ατομικής προστασίας, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, ναι, ή στο ότι η μετάλλαξη τελικά είναι μια μετάλλαξη που από ό,τι φαίνεται να έχει μια μεγαλύτερη μεταδοτικότητα σε σχέση με αυτή που είχε αρχικά εκτιμηθεί. Διότι αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω το να υπάρχει ένας τέτοιος μεγάλος ρυθμός αύξησης των περιστατικών και των εισαγωγών. Και να ξέρετε ότι, και το λέω με όλη την ειλικρίνεια αυτή, δεν θέλω να κάνω πίσω, αλλά και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι και αυτό αρκετά κουρασμένο.
Είναι κουρασμένο γιατί ένα χρόνο τώρα βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία του άγχους, της διαχείρισης των περιστατικών, της άγνοιας στην αρχή, της καλύτερης γνώσης τώρα, της προσπάθειας σε τελείως διαφορετικό επίπεδο. Όλοι έχουμε μία κόπωση, αλλά αυτή η κόπωση δεν πρέπει σε κανέναν από εμάς να μπορέσει να υπερισχύσει. Πρέπει να είμαστε πολύ έτοιμοι, πολύ δυνατοί και για τον κόσμο πρέπει να τηρεί τα μέτρα ατομικής προστασίας. Διότι θα σας πω και επίσης και ένα άλλο γεγονός από την πείρα μας στην κλινική, ότι όλοι οι ασθενείς που νοσηλεύονται παραδέχονται πολλοί από αυτούς ότι το πιθανότερη αιτία που κόλλησαν ήταν η ελλειπή στήριση των μέτρων προστασίας. Άρα υπάρχει και αυτό το δεδομένο και στον εργασιακό χώρο και στον κοινωνικό. Καταλαβαίνουμε όλη την κόπωση, την καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί σας λέω ότι και εμείς είμαστε κουρασμένοι. Δεν είναι μόνο ο κόσμος. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας βάλει κάτω. Πρέπει να μας κάνει δυνατούς, να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να ανεβάσουμε και το εμβολιαστικό πρόγραμμα, γιατί και εκεί πρέπει να είμαστε πολύ focus. Πρέπει να μην εγκαταλείψουμε την εμβολιαστική μας τακτική, διότι από ό,τι φαίνεται είναι η μοναδική όαση σε αυτό το πολύ δύσκολο τούνελ που περνάμε. Κύριε Λουκίδη, επειδή ακριβώς είστε στην πρώτη γραμμή, θέλετε λίγο να μας εξειδικεύσετε οι ασθενείς. Κυρίως σας λένε ότι το κόλλησαν επειδή ήταν οι ίδιοι χαλαροί στις κοινωνικές συναναστροφές τους ή επειδή, ας πούμε, υπήρξε διασπορά στο χώρο της εργασίας τους ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς πηγαίνοντας ή ερχόμενοι από την εργασία τους. Εσείς έχετε καταλήξει αυτή τη στιγμή οι τάσεις διασποράς του ιού που εντοπίζονται. Σας ρωτώ γιατί, ας πούμε, πριν 10-15 μέρες υπήρχε μία συζήτηση μεταξύ των επιστημόνων πόσο τελικά η επανεκκίνηση των σχολείων συνέτεινε στο να ζούμε τώρα αυτό που ζούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί ανεξάρτητοι παράμετροι. Mm-hmm. Πάρα πολλοί παράμετροι. Ναι. Μπορεί να ήταν η κίνηση των σχολείων, είχε και αυτή τη συμμετοχή της. Ναι. Ο εργασιακός χώρος έχει και αυτό στη συμμετοχή του. Γιατί εκεί, ξέρετε, χαλαρώνεις, είσαι σε ένα επίπεδο, μιλάς με τον διπλανό σου. Κάποια στιγμή αναγκαστικά μπορεί να βγάλεις και τη μάσκα σου, να μην το καταλάβεις. Ναι. Αυτό που είπατε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι κοινωνικές συναναστροφές, ο κόσμος θέλει να κοινωνικοποιηθεί, θέλει να μιλήσει με τους φίλους του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό το σύμπλεγμα των σχέσεων έχει τη δική του συμμετοχή σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αύξηση των περιστατικών. Δηλαδή δεν μπορεί να περνάει κάθε εφημερία και να βλέπεις το ίδιο αριθμό χωρίς να βλέπεις καμία αισθητή μείωση, αντίθετα να βλέπεις αύξηση. Είναι και να πρέπει να προσαρμόσεις καινούργια πράγματα. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι, αλλά σας λέω και πάλι ότι αυτό που είναι το υπέρ και το θετικό είναι ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι μπροστά, όλοι οι άνθρωποι, δεν μιλάω για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές μόνο, μιλάω και για αυτόν που καθαρίζει το θάλαμο και για τον άνθρωπο που φυλάει το νοσοκομείο, όλοι αυτοί έχουν μία, έτσι θα έλεγε κανείς, πυγμή όλοι μεταξύ τους να μπορέσουμε να κρατήσουμε, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε, ας πούμε, το τελευταίο αυτό δύσκολο σκαλοπάτι του τρίτου κύματος. Μάλιστα. Κύριε Λουκίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύτιμες επισημάνσεις σας. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο στον αγώνα που δίνετε. Να είστε καλά. Γεια σας.